Δυστυχώς εμείς εδώ, σαν Τσίκνος, θα κλείσουμε το ξενοδοχείο. Διότι έχουμε μόνο το Thomas Cook, οπότε μόλις φύγει ο τελευταίος πελάτης, θα αναγκαστούμε να το κλείσουμε. Ο Βασίλης Τσαμάνδουρας είναι ένας από τους πολλούς ξενοδόχους που η κατάρρευση του Βρετανικού κολοσσού μπορεί να ισοδυναμεί με ευνίδιο θάνατο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, τουλάχιστον για φέτος. Τα τελευταία 24 ώρα παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα το σκληρό πόκερ και το ξημέρωμα είδης πως η παρτίδα χάθηκε έφερε αυτομάτως σε πρώτο πλάνο τις δικές του απώλειες, καθώς το ξενοδοχείο του στη Σταλίδα φιλοξενεί στο 100% πελάτες του Thomas Cook. Είχαμε για τον Οκτώβριο γύρω στο 70% πληρότητα μέχρι χθες. Δεν θα καλυφθεί αυτό το ότι πτώχευσε το Thomas Cook, θα έχει μία σειρά πτωχεύσεων από εδώ και έπειτα που δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Σε Χερσόνησο και Σταλίδα, η είδηση πως η Βρετανική εταιρεία βάρεσε κανόνι είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Από τη μία, οι Βρετανοί τουρίστες που εν μέσω διακοπών ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις με την προσδοκία πως η επιστροφή τους θα γίνει ομαλά και χωρίς παρατράγουδα. Το κύριο πρόβλημα νομίζω ότι θα είναι πώς θα πάμε από εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί έχουμε πληρώσει ιδιωτική μεταφορά. Η πτήση της επιστροφής από ό,τι γνωρίζουμε είναι εντάξει, η διαμονή είναι τακτοποιημένη. Η αγγλική κυβέρνηση μας διαβεβαίωσε ότι η διαμονή θα είναι τακτοποιημένη και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε δεν ανησυχώ και θα απολαύσω τις διακοπές μου στην Ελλάδα. Ταξιδεύω με Thomas Cook. Η πτήση μου είναι προγραμματισμένη για αύριο βράδυ, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει ακόμα, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πετάξω. Δεν ξέρουμε πολλά. Το μόνο που διάβασα και ξέρω είναι ότι ο Thomas Cook χρεοκόπησε. Και από την άλλη, κυρίως οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι επιχειρηματίες της τουριστικής αγοράς που με τρόμο βλέπουν ντόμινο επιπτώσεων που θα πληγώσει την τοπική οικονομία. Άλλοι, οι πιο ψύχρεμοι με την εμπειρία πολλών ετών, παρακολουθούν με αισιοδοξία τις εξελίξεις. Θα έχουμε πρόβλημα σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει σε τίποτα, γιατί όλοι οι πελάτες έχουν ασφάλειες. Για τον χρόνο τώρα κάτι άλλο τουριστικό γραφείο θα τους φέρει αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα θα επηρεάσει. Αλλά ίσως έρθουν κάποιοι άλλοι σε αυτά τα δωμάτια. Τι να πω. Αν δεν δουλέψουμε δηλαδή τώρα και αυτό το διάστημα ακόμα, τι θα γίνει, δηλαδή το χειμώνα. Στην εκπνοή μιας δύσκολης τουριστικής περίοδου, μεγάλη είναι η αγωνία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών αλλά και εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού μετά την πτώχευση της Thomas Cook. Έντονος προβληματισμός και ανασφάλεια και στους κόλπους των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Αν αυτή η σεζόν κλείσει πρόωρα και οι ξενοδοχεία αναγκαστούν κακήν κακώς να ρίξουν αυλαία με χαμένες συμφωνίες και συμβόλαια να τεινάζονται στον αέρα, τότε σίγουρα οι επιπτώσεις θα είναι δεδομένες και για τους εργαζομένους, με ορατό τον κίνδυνο να χάσουν μισθούς και ένσημα πολύτιμα για κάποιους για την ένταξή τους στο Ταμείο Ανεργίας. Επιθυμούμε αυτά τα ξενοδοχεία να βρει τρόπος να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, αλλά πάνω απ' όλα να μην χάσουν και οι εργαζόμενοι είτε μισθούς, είτε καθυστέρηση μισθών, είτε στα οτιδήποτε δικαιώματα έχουν.